την κατάκτηση του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ Φιωτίας στη σεζόν 2023-2024 γιόρτασε η ομάδα του αθλητικού ομίλου Ιθύβα. Οι μελανέρυθροι, οι οποίοι απόλυτα δίκαια τερμάτισαν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος τόσο με την ολοκλήρωση της κανονικής περίοδου όσο και των play-offs, γιόρτασαν την κατάκτηση του τίτλου με ένα οικογενειακό φιλικό φιέστα με τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές της ομάδας στο δημοτικό στάδιο της Θήβας. Μετά από την λήξη του, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Βιωτίας Κώστας Νίκας απένει με το κύπελο στους πρωταθλητές. Την κούπα παρέλαβαν ο Μιχάλης Καναρής, ο Κώστας Καραμπετιάν, ο Κώστας Κοτόρος και ο Λάμπρος Τσιόλης. Μετάλλια απονεμήθηκαν σε όλους τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου. Νωρίτερα, πλακέτες απονεμήθηκαν στην μνήμη του παλέμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας Αργύρη Μανόπουλου, το όνομα του οποίου έχει δοθεί στον δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας, καθώς και στην μνήμη του Θανάση Γκάτσου, του παλέμαχου ποδοσφαιριστή και μέλους του ΔΣ του ΠΑΟ Κόκκινου, το όνομα του οποίου είχε δοθεί στα play-offs και στα play-out της πρώτης κατηγορίας. Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι στο οικογενειακό φιλικό επικράτησε η μπλε ομάδα με 3-1 με τα γκολ των Βιλιώτη, Γκιζίνου και Ικμπινόμπα. Για την κόκκινη ομάδα μείωσε στο τελικό σκορ ο Αλεξανδρής. Θα σας δώσω συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κανονικό μπορώ να πω, με λίγες ομάδες, όμως ανταγωνιστικό μέχρι την τελευταία στιγμή. Τα μπαράς κάνανε την έκπληξη. Είδαμε ότι 4-5 ομάδες διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Λήξαν όλα ομαλά, όλα καλά. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι στιγμές. Δύο συνδυατικές γενιές από ποδοσφαιριστών εδώ σήμερα. Οι παλέμαχοι του ΑΟΕ Θήβα που έχουν προσφέρει πολύ μεγάλες στιγμές στο θηβαϊκό ποδόσφαιρο και η φετινή ομάδα, η οποία πραγματικά έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία, μια μεγάλη πορεία. Δουλέψαμε καλά, ήμασταν ταπεινοί στο πρωτάθλημα και νομίζω αξίζουν σε όλα τα παιδιά πολλά συγχαρητήρια. Σίγουρα ο αγώνας εδώ δεν σταματάει. Γιατί υπάρχει διαδικασία των παράζων, οπότε εμείς πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον αγώνα και στο στόχο που έχουμε βγάλει, στο δεύτερο μας στόχο. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι στιγμές, θα πω. Είναι μαγικό το να είσαι ποδοσφαιριστής. Είναι κάτι πολύ ωραίο και σίγουρα αυτό με τις αναμνήσεις που έρχονται στο μυαλό μου εδώ από παλιά, με τον κόσμο που μας αγάπησε και τις πολύ όμορφες αυτές στιγμές. Η ομάδα, η Θήβα πάντα θα είναι μια ομάδα μέσα στην καρδιά μου. Είναι πολύ όμορφο, πολύ συγκινητικό και ζώντας με την σημερινή γενιά των και με την σημερινή γενιά αυτών των ποδοσφαιριστών. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που ζήσαμε και σίγουρα θα μένει για πάντα στο μυαλό και στην ψυχή μου. Ήταν ο Χάρης ο Κυπρέος, αυτός ο οποίος μάλιστα και μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάποια στιγμή έκανε κάποια δυναμικά τάκλιμα. Είναι ένα από τα παιδιά που αγαπάω πάρα πολύ. Νομίζω με τον Χάρη έχουμε περάσει πολύ όμορφες στιγμές τόσο στο δίστομο με την κατάκτηση του πρωταθλήματος όσο και εδώ τώρα. Θεωρώ τα παιδιά έτσι, επειδή έχουμε μια πολύ καλή σχέση τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και έξω από αυτό, σαν να είναι δικά μου παιδιά, θα πω γη μου έτσι εντός εισαγωγικών, και πραγματικά τους αγαπάω όπως με αγαπάνε και αυτοί πάρα πολύ. Ασφαλώς είμαστε και εγώ με τον Άγγελο, είμαστε οι παίκτες που συνδέουμε αυτές τις δύο γενιές νομίζω. Και επειδή ήμασταν ποδοσφαιριστές σε αυτή την ομάδα, με τους παλέμαχους, και είμαστε και τώρα προπονητές στην ομάδα του Αγωθήλα. Όμορφες στιγμές, πραγματικά, ωραία συναισθήματα να βλέπεις τα παιδιά να παίρνουν τα μετάλλια τους και να σηκώνουν το κύπελο. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Πραγματικά το αξίζανε. Όλη τη χρονιά προσπάθησαν πάρα πολύ και νομίζω δίκαια είναι πρωταθλητές. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια ακόμα στη διοίκηση και με τον κύριο Βαγγέλη τον Κουντουριώτη που ήταν πρόεδρος, αλλά και τώρα με τον Δημήτρη τον Μανόπουλο. Και τα άλλα τα παιδιά, τον Ζάρκο, τον Θανάση τον Γεωργίου, τον Νίκο Δελή. Κάνανε μια καλή προσπάθεια όλοι μαζί. Προσπαθήσαμε πάντα να βάζουμε πάνω από όλους τον ΑΟ Θήβα και καταφέραμε και πήραμε το πρωτάθλημα. Εντάξει, να δώσω συγχαρητήρια και στις άλλες ομάδες που συμμετείχαν, όλα τα παιδιά. Πραγματικά έγινε ένα ωραίο πρωτάθλημα. Παρόλο που ήταν λίγες οι ομάδες, στο τέλος έγινε ένα καλό πρωτάθλημα. Μεγάλη μέρα μετά από αρκετά χρόνια, 6 αν θυμάμαι καλά, πήραμε πρωτάθλημα, τον πρώτο τίτλο. Ο πιο σημαντικός είναι ο επόμενος, ο στόχος που είναι να μπούμε στην τριάδα για να ανέβουμε. Τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα, χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμούμε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Έτσι ήταν σημαντική όλη η χρονιά μας, όλη η πορεία. Αλλά η αλήθεια είναι, άμα θέλουμε να κοιτάμε ψηλά, πρέπει να δούμε το επόμενο βήμα, τον επόμενο μήνα. Ναι, είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Μακάρι να και σε ένα χρόνο από τώρα να είναι ακόμα πιο συσπηρωμένο το κλίμα στην ομάδα, να είναι και η Ακαδημία ακόμα πιο κοντά και να είμαστε όλοι μια γροθιά όπως είμαστε για την ώρα. Θεωρώ ότι θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ και πάρα πολύ και τα παιδιά
και τους δύο προπονητές και τον κύριο Σταύρο, τον προπονητή τερματοφυλάκων, και εσάς που ερχόσασταν και μας συμπαραστηκώσατε σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, και όλους τους παίκτες που μαζί κάθε βράδυ σχεδόν μοχθούσαμε για το καλύτερο. Και νομίζω ότι το καταφέραμε. Περιμένουμε τους φιλάθλους. Είναι ένα παράπονο που θα μπορούσαμε ίσως να είχαμε μεγαλύτερη παρουσία από ανθρώπους που δεν έχουν έρθει. Τους περιμέναμε δίπλα μας και ευχαριστούμε όσους έρχονται όλο αυτό το διάστημα, το δύσκολο. Εντάξει, ήταν απονομή. Ήταν το μικρό βήμα. Τώρα ανεπλαζόμαστε για το μεγάλο βήμα. Εκεί θα γίνει μεγάλη γιορτή. Αλλά θέλει δουλειά πολύ. Γιατί τα μπαράζ είναι άλλη διαδικασία. Δεν συγχωρούν λάθη, είναι έξι παιχνίδια μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους παλέμαχους που μας έκαναν την τιμή να χαρούν μαζί μας τη γιορτή. Αυτοί είναι το... έχουν χτίσει τις βάσεις της ομάδας και έχει θύβα το όνομα που έχει. Ελπίζουμε να τους ανταποδώσουμε τη χαρά μέσω των μπαράζ και να βγάλουμε την ομάδα εκεί που πρέπει να πάει κάποια στιγμή η ομάδα. Εγώ παίζω πάντα με τους παλέμαχους. Δηλαδή, πάω και παίζω με τους παλέμαχους. Αισθάνθηκα χαρά γιατί αντιμετώπισα τους παίχτες. Είχε γέλιο, το παιχνίδι είχε ένταση, δεν ήταν απλό. Είχε γέλιο. Εντάξει, ήταν καθαρά παιχνίδι για να συσπηρώσει τον κόσμο και για διασκέδαση, τίποτα άλλο. Και για να γίνει απόνομη. Η επιτυχία δεν είμαι εγώ. Η επιτυχία είναι και ο προηγούμενος πρόεδρος. Να τα λέμε όλη η προηγούμενη διοίκηση. Έτσι, εγώ τώρα ένα μήνα. Η δουλειά έχει γίνει από το καλοκαίρι.